Κύριε Πρόεδρε, έχουν περάσει 3,5 χρόνια από την ανάληψη της διακυβέρνησης του τόπου από τη Νέα Δημοκρατία. Είχαμε 3 χρόνια πανδημία. Κανένα ουσιαστικό μέτρο μέχρι σήμερα δεν έχει πάρθει για την ενίσχυση των αθλητικών σωματείων του ερασιτεχνικού αθλητισμού και έρχεται σήμερα η κυβέρνηση σε μία συνεδρίαση για να κάνει τι, για να πει τι. Το απόλυτο τίποτα στην κυριολεξία. Διότι το κύριο, το βασικό ΕΤ, πολλά βέβαια τα αιτήματα, ένα όμως αυτό που κυριαρχεί, δωρεάν ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Πρέπει να είναι σαφής η απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης για την υλοποίηση αυτού του αιτήματος. Δεν το έκανε 3,5 χρόνια όπως δεν το έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Άρα λοιπόν επιτρέψτε μου, έχω κάθε δικαίωμα να θεωρώ ότι και η σημερινή συνεδρίαση έχει μια καθαρά προεκλογικού τύπου χρειά. Προφανώς πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση, το υψηλό κόστος μετακίνησης των αθλητικών σωματείων. Διότι τουλάχιστον για μας ο αθλητισμός είναι το οξυγόνο. Είναι το οξυγόνο που δίνει ζωή. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι η όαση, είναι ένας μηχανισμός που τροφοδοτεί το οξυγόνο, δηλαδή τον αθλητισμό. Αυτός ο αθλητισμός δεν έχει καμία σχέση με τον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό, ούτε με αθλητικές διοργανώσεις που αφορούν τους λίγους και λειτουργούν ως πελατεία για το τουριστικό προϊόν. Μπορεί να μιλούν όλοι για τον αθλητισμό, αλλά ο καθένας εννοεί και διαφορετικό πράγμα. Εσείς, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, ενδιαφέρεστε για την ενίσχυση του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού. Μόνο στα λόγια μιλάτε για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Σε αντίθεση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που αντιλαμβάνεται τον αθλητισμό ως δωρεάν κοινωνικό δικαίωμα, που την αποκλειστική ευθύνη την έχει το κράτος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όλα τα αθλητικά νομοσχέδια, μιας και αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός στο επικείμενο, στο νέο αθλητικό νομοσχέδιο, όλα τα αθλητικά νομοσχέδια που έχουν έρθει μέχρι σήμερα στη Βουλή, και επί Νέας Δημοκρατίας και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί ΠΑΣΟΚ, δεν ασχολήθηκε ποτέ με την ουσία του αθλητισμού και πολύ δε περισσότερο με τις νησιωτικές περιοχές. Γι' αυτό άλλωστε ερχόσαστε προεκλογικά μετά από 3,5 χρόνια να μας πείτε για τις νησιωτικές περιοχές. Αντίθετα θα έλεγα, εχθρεύεστε το λαϊκό αθλητισμό, προς χάρη προφανώς του επαγγελματικού αθλητισμού. Και απόδειξη αυτής της εχθρότητας, για παράδειγμα, είναι η έξωση του ιστορικού ναυταθλητικού σωματείου Αιγυπτιωτών από τον Άγιο Κοσμά. Το έχουν καταγγείλει σε κοινή τους ανακοίνωση ομοσπονδίες κοπηλασίας, ιστιοπλοείας και κανόε καγιάκ. Δεύτερη απόδειξη, η ολική αποχώρηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από το πρόγραμμα Άθληση για Όλους. Δηλαδή το αυτόματο κόψιμο της χρηματοδότησής του. Με αποτέλεσμα την πλήρη κατάργηση αυτού του ουσιαστικού σημαντικού προγράμματος για τον αθλητισμό. Τρίτη απόδειξη, η έλλειψη ικανών τόσων και ικανών αθλητικών εγκαταστάσεων για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών του ερασιτεχνικού και σωματιακού αθλητισμού. Και όχι να είναι στα μαύρα χάλια σήμερα όποιες εγκαταστάσεις υπάρχουν από την εγκατάλειψη ή αν αξιοποιούνται από τις ΠΑΕ ή από τις ΚΑΕ. Απόδειξη επίσης είναι η ανοιχτή επιστολή που σας έστειλε κύριε Αβγενάκη και σας και στον Πρωθυπουργό ο ταλαντούχος προπονητής ο κύριος Πομάσκη, τομεάρχης αλμάτων του ΣΕΓΑΣ και ομοσπονδιακός τεχνικός, για την άθλια τριτοκοσμική εικόνα του πλημμυρισμένου γυμναστηρίου στο ΟΑΚΑ από την Αεροποντή πριν από λίγες μέρες, στην Αττική. Ανέδειξε για άλλη μία φορά την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι περισσότερες αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα μέσα από φιέστες, μακέτες και μεγαλοστομίες. Αυτή η συνεχή μείωση, κύριε Πρόεδρε, της κρατικής χρηματοδότησης προς τον αθλητισμό, προς τα σωματεία, τις ομοσπονδίες, το υψηλό κόστος των μετακινήσεων, η χρηματοδότηση από το στοίχημα
που ουσιαστικά δίνεται ως αντίδοτο απέναντι στη συνεχώς μειούμενη κρατική χρηματοδότηση, στην πραγματικότητα οδηγούν τα ερασιτεχνικά σωματεία να φυτοζωούν σήμερα και τις ομοσπονδίες να μην μπορούν να εκπληρώσουν τις αυξημένες υποχρεώσεις. Το ίδιο έχει συμβεί με το κατά τα άλλα αναγκαίο μητρό αθλητικών σωματείων που η κυβέρνηση το μετέτρεψε σε ταφόπλακα στην κυριολεξία που βασικό στόχο έχει τη συρρήκνωση αθλητικών σωματείων ως πρόσχημα για την περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης αλλά και το άνοιγμα του δρόμου για επιχειρηματίες και χορηγούς. Η επιστολή της ΕΑΣ, ΣΕΓΑΣ και κλάδων θα έλεγα ότι είναι σημαντική, είναι ουσιαστική, έχει τεθεί υπόψη και της κυβέρνησης και του κυρίου Υφυπουργού, θέτει το πρόβλημα επί τον τύπο των ύλων και πολύ συγκεκριμένα αφορά το υψηλό κόστος της μετακίνησης για τις αθλητικές δραστηριότητες, την έλλειψη επαρκών αθλητικών υποδομών σε κάθε νησί, την έλλειψη οικονομικών πόρων και η συνεχούμενη υποχρηματοδότηση και η έλλειψη ανθρωπίνων πόρων, δηλαδή εργαζομένων στο χώρο του αθλητισμού. Άρα λοιπόν έχουν δίκιο όταν ζητούν δωρεάν αχτοπλοϊκή κάλυψη των αθλητών στους διάφορους αγώνες. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ο Διαγόρας Δραχών, τρίτη εθνική γυναικών στο ποδόσφαιρο, στην Ιταρία, θέλουν 2.500 ευρώ τουλάχιστον για διαμονή, για μεταφορά στο ταξίδι εκτός έδρας. Παίρνουν επιχορήγηση από την ΕΠΟ, τσοντάρει όμως και ο σύλλογος και τσοντάρει αρκετά. Όπως μπορεί. Φανταστείτε τα άλλα σωματεία που περιμένουν τα ψίχουλα από το στοίχημα. Κύριε Πρόεδρε, μιλάω τόσο όσο απαιτείται στη σημερινή σύσκεψη με και σεβασμό. Με βάση τις τοποθετήσεις πρέπει να που έγιναν την αίθουσα, και από τους υπόλοιπους. Αναμένουν οι υπουργοί να δώσουν μια δεύτερη ανάγνωση στα πράγματα και να προλάβουν να όλοι. Αυτό που απαιτείται σήμερα κατά την άποψή μας ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι να υπάρξει γενναία αύξηση των τακτικών επιχορηγήσεων, των αθλητικών ομοσπονδιών με βάση τις πραγματικές ανάγκες για την ανάπτυξη του κάθε αθλήματος, γενναία αύξηση των επιχορηγήσεων των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων με τη σταθερή και άμεση καταβολή τους κάθε χρόνο ώστε τα σωματεία να πάρουν ανάσα, να μειωθεί η επιβάρηση της λαϊκής οικογένειας και να μην εξαρτάται η λειτουργία ενός σωματείου αποκλειστικά και μόνο από την έβρεση χορηγού για να σταματήσουν τα ρουσφετολογικά, τα ρουσφέτια και η εξαγορά συνειδήσεων που κάνουν ορισμένοι δήμοι και κυρίως οι περιφερειάρχες. Κάτι ξέρουμε και εμείς στην Κρήτη που μοιράζουν χρήμα αφιδώς από εδώ και από εκεί χωρίς προτεραιότητες, χωρίς σχέδιο, χωρίς ιεράρχηση αναγκών, απλά βάζουν το χέρι στη τσέπη σε δύο ταμεία, στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και στο ΕΣΠΑ, στην Υπηρεσία Διαχείρισης, και παίρνουν χρήμα και δίνουν αφιδώς στα διάφορα αθλητικά σωματεία και στις εκκλησίες για να εξυπηρετήσουν δικές τους κομματικές σκοπιμότητες. Άρα από αυτή την άποψη δεν περιμένουμε κάτι από την κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση προκύψει μελλοντικά, διότι όλοι έχουν δεσμευτεί στην συνεχώς μειούμενη κρατική χρηματοδότηση. Το λόγο έχουν οι αθλητές, οι γονείς και όλος ο αθλητικός κόσμος προκειμένου να τα διεκδικήσουν.